επίσημη επίσκεψη στη χώρα μας. Θα παρακολουθήσουμε σε απευθεία σύνδεση τις κοινές δηλώσεις των δύο ανδρών. Δεν ξέρω αν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με την συνάδελφο, τη Χρύσα Ρουμελιώτη. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας φίλος της Ελλάδας στη χώρα μας, στο Προεδρικό Μέγαρο και αμέσως μετά στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορούμε να ακούσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, ένα χρόνο μετά το περσινό κρίσιμο καλοκαίρι, όλοι στην Ελλάδα θυμόμαστε και θα θυμόμαστε πάντοτε την καθοριστική συμβολή σας για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Και χαίρομαι γιατί η πρωτοβουλία σας αυτή είχε ως συνέπεια να διαφυλαχθεί η ενότητα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί όπως σωστά έχετε πει, ούτε η Ελλάδα μπορεί να κάνει χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς την Ελλάδα. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, ιδίως σε αυτές τις κρίσιμες ώρες του βρετανικού δημοψηφίσματος. Monsieur le Président, une année après le... Monsieur le Président, une année après l'été dernier qui a été crucial, nous nous souvenons tous et nous allons en souvenir toujours. Et j'entends par là votre contribution considérable pour que la Grèce reste dans la zone euro et dans l'Union européenne. Et je suis très content car votre initiative a su sauvegarder l'unité car, comme vous avez très bien dit, la Grèce ne peut pas faire sans l'Union européenne, mais également l'Union européenne ne peut pas faire sans la Grèce. Et c'est une c'est quelque chose de très important vu le référendum britannique en ce moment. Η Ελλάδα, όπως φάνηκε άλλωστε και από την αξιολόγηση, έχει πράξει αυτό που της αναλογεί και θα πράξει ώστε να βελτιωθεί το κλίμα το επενδυτικό. Δηλαδή θα συνεχίσει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις ώστε να μπούμε πλέον οριστικά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αλλά εδώ, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται και η συμβολή των θεσμών και σε ό,τι αφορά την τόνωση της ρευστότητας στην Ελλάδα, δηλαδή την τόνωση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία, και σε ό,τι αφορά ένα άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο εσείς έχετε θέσει και είναι το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με το πλάνο Juncker, δηλαδή το να τεθεί σε εφαρμογή το πλάνο Juncker για να μπορέσουν να ενισχυθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτήν την δύσκολη περίοδο, όπως επίσης πρέπει να αρχίσει ουσιαστικά η συζήτηση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, που και αυτήν εσείς πρώτη φορά την είχατε θέσει επιτάπητος, και να υπάρξει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους όχι με τη μορφή κουρέματος, το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αλλά με βάση τους κανόνες του ESM. Nous savons tous, et nous avons vu par l'évaluation qui vient de s'achever, a fait ses devoirs et elle va continuer à faire ses devoirs, ce qui est très important pour l'amélioration du climat, des investissements et pour qu'on puisse contribuer pour faire les réformes nécessaires pour que le pays arrive enfin à la voie de la croissance. Et en ce moment, et dans ces cadres, ce qu'il nous faut, c'est la contribution de la part des institutions pour améliorer la liquidité en Grèce, la liquidité dans l'économie grecque. Et dans ce cadre-là, c'est votre plan, le plan Juncker, qui est nécessaire. Il faut commencer à le mettre en œuvre pour que les sociétés et les entreprises grecques puissent être renforcées et puissent trouver du soutien à leurs activités économiques. Et en troisième lieu, ce qui est important, c'est pouvoir commencer un débat, un vrai débat pour l'allègement de la dette grecque. Et vous avez été le premier qui en a parlé. Et là, je tiens à insister, il ne s'agit pas d'une décote de la dette grecque, mais d'une amélioration de son profil sur la base de ce qui est prévu par l'ESM. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, πρέπει να στηριχθεί η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Και στο πλαίσιο αυτό, καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Η Ελλάδα έχει κάνει αυτό που της αναλογεί και το κάνει επίσης. Η Κομισιόν υπό την Προεδρία σας έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και εσείς προσωπικώς, όπως και ο Επίτροπος, ο αρμόδιος, ο κύριος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Καιρός είναι όμως να κάνουν και οι άλλοι τη δουλειά τους, εννοώ την Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ορισμένοι εταίροι μας, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι είναι Ευρωπαίοι και ότι δεν μπορούν να λειτουργούν σε τόσο κορυφαία θέματα για την Ευρώπη, με σύνδρομα φοβικά που δεν ταιριάζουν στον πολιτισμό της Ευρώπης,
Και εδώ, κύριε Πρόεδρε, θέλω να τονίσω ότι πρέπει να υπάρξει ενεργοποίηση και της ύπαρξης αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Πρέπει και τα Ηνωμένα Έθνη να κάνουν τη δικιά τους δουλειά, γιατί είναι πολύ σημαντική η συμβολή της ύπαρξης αρμοστίας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας και τη λειτουργία των hot spots στην Ελλάδα. À propos de la crise de réfugiés, il faut bien appliquer l'accord entre l'Union européenne et la Turquie. La Grèce a déjà fait ce qu'elle devait faire. Il faut que et la Commission, d'ailleurs, sous votre présidence, Monsieur le Président, a fait un travail excellent. Grâce à vous, Monsieur le Président, et grâce au commissaire compétent, Monsieur Avramopoulos, il est temps que les autres également fassent ce qu'ils doivent faire. Et j'entends par là surtout la Turquie, ainsi que certains de nos associés qui ils devraient comprendre qu'ils sont nos partenaires et que les syndromes de peur des craintes ne sont pas compatibles avec la civilisation européenne. Et dans ce cadre-là, je tiens à dire qu'il faudrait que le Haut Commissariat des États-Unis pour les réfugiés devrait s'activer davantage pour la bonne mise en œuvre de cet accord, surtout en ce qui concerne l'opération des hotspots. Τέλος, εύχομαι και ευχόμαστε οι Έλληνες η Μεγάλη Βρετανία να αποφασίσει την παραμονή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ίδια τη Μεγάλη Βρετανία. Και νομίζω πως η Μεγάλη Βρετανία πρέπει να το κάνει αυτό, γιατί εμείς οι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, με πολύ μεγάλες θυσίες ακολουθούμε πιστά και με την επιμηγορία μάλιστα του ελληνικού λαού τον ευρωπαϊκό μας δρόμο. Πολλό μάλλον πρέπει να το κάνει η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει ένα πολύ πιο ευνοϊκό καθεστώς από πολλά άλλα κράτη. Και πρέπει να αντιληφθεί και η Μεγάλη Βρετανία ότι το να είσαι Ευρωπαίος σήμερα, το να ανοίξεις τη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, είναι μια μεγάλη τιμή. Αλλά η τιμή αυτή έχει και τις υποχρεώσεις, δηλαδή κάθε κράτος μέλος πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις του. Και αυτό είναι για το καλό όχι μόνο της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, γιατί ο ρόλος της Ευρώπης παγκόσμια σήμερα είναι ένας κορυφαίος ρόλος. Εξαρτάται και η ισορροπία οικονομική και η παγκόσμια ειρήνη από μια ισχυρή Ευρώπη. Εύχομαι στις μέρες σας να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και πάλι θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του ελληνικού λαού για τη συμπαράσταση μέχρι τώρα που ξέρω ότι θα συνεχιστεί. Et finalement, et pour terminer, je souhaite, ainsi que tous les Grecs d'ailleurs, que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, car cela est très important, tant pour l'UE que pour le Royaume-Uni. Je pense que la Grande-Bretagne devrait rester dans l'Union européenne, car nous, les Grecs, avec beaucoup, beaucoup de sacrifices, nous avons su suivre la voie européenne, ce que nous continuons à faire toujours. Qu'en est-il du Royaume-Uni qui est dans l'Union européenne, qui est membre en jouissant d'un régime favorable par rapport aux autres États membres. Il faudrait que le Royaume-Uni se rende compte du fait que être membre de l'Union européenne est une honneur qui va de pair avec des obligations. Donc je pense que ce serait bien pour tout le monde, car le rôle de l'UE aujourd'hui, de par le monde, est un rôle majeur. La paix mondiale et la situation de l'économie mondiale dépendent d'une Union européenne qui serait forte. Je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, pour tout votre soutien, pour tout ce que vous faites et que vous allez continuer à le faire, j'en suis convaincu. Oui, Monsieur le Président, I'm happy to be back. Je suis heureux d'être de retour en Grèce. Χαίρομαι ιδιαίτερος που επιστρέφω στην Ελλάδα. En fait, je pense souvent au philosophe français Blaise Pascal. Και συχνά μου έρχονται στο μυαλό οι σκέψεις του Γάλλου φιλόσοφου του Blaise Pascal. Qui disait un jour, je ne sais plus quand il disait ça, je ne sais même pas s'il a dit ça, je voudrais qu'il ait dit cela, j'aime les choses qui vont ensemble. Ο οποίος έλεγε, αν δεν απατώμε και αν δεν κάνω λάθος, ότι μου αρέσουν τα πράγματα που πάνε μαζί, που ταιριάζουν. Et la Grèce et l'Europe, et l'Europe et la Grèce, ce sont deux choses, deux réalités qui vont ensemble. Και η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι δύο πραγματικότητες, είναι δύο πράγματα που ταιριάζουν, που πάνε μαζί. Raison pour laquelle j'ai tout fait ce qui était dans mes moyens pour éviter ce que d'un terme dégoûtant on appelait le Grexit.
Και γι' αυτό μετήλθα όλων των μέσων που είχα στη διάθεσή μου και που μπόρεσα να αξιοποιήσω για να αποφευχθεί αυτό το οποίο με πολύ ακαλέσθητους όρους ονομαζόταν Grexit τότε. Je n'ai jamais suivi les raisonnements absurdes de ceux qui voulaient que la Grèce s'éloigne de la zone euro. Και ποτέ δεν παρακολούθησα την παράλογη λογική όσων θέλησαν ή ήθελαν τότε η Ελλάδα να απομακρυνθεί από τη ζώνη του ευρώ. Et finalement, nous avons gagné contre ceux qui se croyaient être les orthodoxes et les détenteurs de la raison européenne. Και τελικά εμείς ήμασταν αυτοί που νικήσαμε έναντι αυτών που δογματικά θεωρούσαν αυτούς ως κατόχους της μοναδικής ευρωπαϊκής λογικής και του μοναδικού ευρωπαϊκού πνεύματος. Eût été déraisonnable et allant à contre-sens de l'histoire européenne d'éliminer, comme certains disaient, la Grèce de la zone euro. Διότι θα ήταν απολύτως παράδοξο να εξαλειφθεί η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ. Nous avons gagné. Εμείς όμως νικήσαμε τελικά, κύριε Πρόεδρε. La Grèce est désormais sur le chemin du retour vers la croissance et vers l'emploi. Και η Ελλάδα εφ' εξής διανύει την απόσταση για να επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. J'aime cette Grèce profondément ancrée à l'Union européenne. Και εμένα αυτή η Ελλάδα που μου αρέσει, αυτή την Ελλάδα αγαπώ, την Ελλάδα που είναι πλήρως προσανατολισμένη στην ευρωπαϊκή πορεία. Et je vous agrée, Monsieur le Président, de m'avoir soutenu dans cette démarche en me téléphonant, en me textant, en m'envoyant des messages d'encouragement. Ce fut très important pour moi de savoir que le premier des Grecs était à mes côtés. Και κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σε αυτή μου την προσπάθεια. Με στηρίξατε πάρα πολύ με τις κλήσεις σας, με τα μηνύματά σας. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να γνωρίζω ότι ο πρώτος των Ελλήνων ήταν στο πλάι μου σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε όλη αυτή την προσπάθεια. Vous savez pourquoi je suis particulièrement heureux d'être en Grèce aujourd'hui. Και βεβαίως είμαι ιδιαίτερος ευχαριστημένος που είμαι στην Ελλάδα σήμερα. Parce que le programme est en train d'exécution. Διότι το πρόγραμμα εφαρμόζεται. Les versements de l'EASM auront lieu aujourd'hui. Et donc pour la première fois depuis de longues années que je suis en Grèce et que je viens en Grèce, nous n'avons pas à parler des programmes d'ajustement. Και επομένως, για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε για προγράμματα προσαρμογής. Le principal sujet de nos entretiens sera la crise migratoire. Και το βασικό θέμα της συνάντησής μας θα είναι η μεταναστευτική κρίση. Et là, comme dans les affaires gravitant autour de l'euro, il faut comprendre la solidarité est une voie à double sens. Και σε αυτό το θέμα, όπως και στα περί του ευρώ και του ενιαίου νομίσματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η αλληλεγγύη είναι αμφίδρομη και πρέπει να είναι αμφίδρομη. L'Europe doit être solidaire avec la Grèce, qui est un pays autrement plus exposé que tous les autres aux effets de la crise migratoire. Η Ευρώπη οφείλει να είναι αλληλέγγυα στην Ελλάδα, μια χώρα η οποία είναι εκτεθειμένη πολύ περισσότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην μεταναστευτική κρίση. Et la Grèce a fait d'énormes efforts en matière de crise migratoire. Άλλωστε, η Ελλάδα έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες στο θέμα της μεταναστευτικής κρίσης. D'autres efforts grecs doivent être fournis. Και πρέπει να δίδονται περισσότερες πληροφορίες. Vous êtes surpris, madame, par la brièveté de mes phrases. Enfin, oui. Oui, oui. Enfin, je fais cela pour alléger votre fardeau. Merci, c'est gentil. Donc, la Grèce doit faire d'autres efforts. Βεβαίως, η Ελλάδα πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες. En ce qui concerne l'accueil des réfugiés en Grèce. Ως προς την υποδοχή των προσφύγων. Je ne sous-estime pas la lourdeur de la tâche. Είναι ένα καθήκον εξαιρετικά επαχθές και βαρύ. Je ne donne pas de leçons. Και δεν μπορώ να διδάξω εγώ κανένα μάθημα. Δεν είμαι σε αυτή τη θέση. Ces dernières années, a reçu suffisamment de leçons, il ne faut pas en ajouter d'autres. Άλλωστε, στην Ελλάδα έχουν γίνει αρκετά μαθήματα τα τελευταία χρόνια και δεν χρειάζεται καθόλου να προσθεθούν και άλλα. Mais je verrai avec votre gouvernement la façon dont les efforts de la Grèce puissent produire plus d'efforts. Θα δω όμως με την κυβέρνησή σας τον τρόπο με τον οποίο οι προσπάθειες της Ελλάδας μπορούν να γίνουν πιο επικοδομητικές. Et donc je suis là, à vrai dire, pour la première fois entièrement satisfait de ce que fait la Grèce.
Επομένως, οφείλω να πω ότι για πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ όντας απολύτως ικανοποιημένος με αυτό το οποίο πράττει η Ελλάδα. Je voudrais ajouter une chose. Και ένα μόνο θα ήθελα να προσθέσω. J'admire, comme je l'ai souvent dit, le courage du peuple grec. Θαυμάζω, όπως το έχω τονίσει επανειλημμένως, το κουράγιο του ελληνικού λαού. Surtout de ceux qui en Grèce sont plus pauvres que les autres. Και κυρίως αυτών οι οποίοι στην Ελλάδα είναι πιο φτωχοί από τους υπόλοιπους. Que les autres Grecs. Τους υπόλοιπους Έλληνες. Et que les autres Européens. Και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Qui ignorent toute la réalité quotidienne de ceux qui ont le mal de vivre en Grèce. Οι οποίοι αγνοούν πλήρως, βρίσκονται σε πλήρη άγνοια για την καθημερινή πραγματικότητα όσων χυμάζονται στην Ελλάδα σήμερα. Ce que fait la Grèce, son gouvernement, son parlement, les Grecs en tant que peuple, n'est pas un prix à payer à Bruxelles. Αυτό το οποίο κάνει η Ελλάδα, η κυβέρνησή της, το κοινοβούλιο της, ο ελληνικός λαός σήμερα, δεν είναι ένα τίμημα το οποίο οφείλει να καταβάλει στις Βρυξέλλες. C'est un investissement dans l'avenir des jeunes qui demain seront adultes, qui animeront nos sociétés et qui gouverneront nos pays. Είναι μια επένδυση για το μέλλον των νέων μας, που μεθαύριο, των παιδιών μας που μεθαύριο θα είναι ενήλικοι και θα εμψυχώσουν τις κοινωνίες μας. Et donc, de ce point de vue, vive les Grecs. Και τις χώρες μας. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν ζήτω οι Έλληνες. Et puis il y a un message d'espoir. Και στη συνέχεια υπάρχει και ένα μήνυμα ελπίδας. Si nous faisons correctement ce à quoi nous sommes contraints par la réalité d'aujourd'hui pour servir ceux qui formeront les générations futures, nous aurons réussi sur un plan plus général. Εάν σήμερα κάνουμε σωστά αυτό το οποίο μας επιτάσσει η πραγματικότητα να πράξουμε, θα προσφέρουμε χρήσιμη υπηρεσία στις μελλοντικές γενιές. Je crois que la Grèce est sur la bonne voie. Πιστεύω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Et je voudrais qu'il y ait une véritable appropriation nationale des programmes qui sont en cours d'exécution. Και θα ήθελα να υπάρξει πραγματική ιδιοκτησία, εθνική ιδιοκτησία των προγραμμάτων που εκτελούνται και εφαρμόζονται σήμερα. J'aimerais dire, mais j'hésite un peu, que je ne suis pas très objectif lorsqu'il s'agit de la Grèce. Μου αρέσει να λέω, διστάζω βέβαια κάπως να το πω και να το παραδεχθώ, ότι δεν είμαι απολύτως αντικειμενικός όσον αφορά στην Ελλάδα. Parce qu'on sort toujours ces demi-phrases d'un contexte plus large. Διότι πάντοτε οι φράσεις μου ερμηνεύονται μεμονωμένα ενώ εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Et donc demain, les journaux du nord de l'Europe écriront Juncker a dit qu'il n'est pas objectif lorsqu'il s'agit de la Grèce et donc il fait tout ce que demande la Grèce. Αύριο λοιπόν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, οι εφημερίδες του Βορρά θα γράφουν ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ είπε ότι δεν είναι αντικειμενικός έναντι της Ελλάδας, δηλαδή κάνει ό,τι του ζητούν οι Έλληνες. J'ai vécu ça récemment. Και πρόσφατα άλλωστε το είδα αυτό να γίνεται και να συμβαίνει. En relation avec la France. Σε σχέση με τη Γαλλία. Parce que j'ai dit, on fait tout ce qu'on fait parce que c'est la France. Διότι δήλωσε, όπως γνωρίζετε, ότι κάνουμε αυτό που κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ακριβώς πρόκειται για τη Γαλλία. Alors d'autres sont devenus fous suite à cette phrase qui a été sortie de ce contexte. Je ne voudrais pas que d'autres deviennent tout parce que fous. Ils le sont de toute façon parce que j'ai dit que je ne suis pas objectif en relation avec la Grèce. Και είδα τους απέναντι να εξανίστανται και να γίνονται έξαλλοι, γιατί ερμήνευσαν τη φράση μου ότι ακριβώς πρόκειται για τη Γαλλία, την ερμήνευσαν εκτός πλαισίου. Δεν θα ήθελα λοιπόν να συμβεί το ίδιο και ξανά εκτός πλαισίου να ερμηνευθεί η φράση μου ότι δεν μπορώ να είμαι απολύτως αντικειμενικός όσον αφορά στην Ελλάδα. En fait, ce que j'ai voulu dire, et monsieur le président, vous le savez, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'aime la Grèce et les Grecs. Αυτό το οποίο ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, και εσείς προσωπικά το γνωρίζετε καλά, είναι ότι αγαπώ πολύ την Ελλάδα και τους Έλληνες. Et je prétends que parmi tous les hommes politiques européens, je suis celui qui connaît le mieux la Grèce. Και μου αρέσει να ισχυρίζομαι και να υποστηρίζω ότι από όλους τους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα, εγώ είμαι αυτός που γνωρίζει καλύτερα και περισσότερο την ελληνική πραγματικότητα και τους Έλληνες. Alors je me sens autorisé de dire ce que j'ai dit. Και γι' αυτό νιώθω απολύτως νομιμοποιημένος όταν ισχυρίζομαι αυτό το επιχείρημα. Merci infiniment encore une fois.
Bon courage pour l'Europe, seulement pour la Grèce. Oui, mais ça va ensemble. Rappelez-vous Blaise Pascal. Voilà. Les choses qui vont ensemble.